Γεια σας παιδιά, είμαι ο Γκέμερ και σήμερα θα σας δείξω πώς χρησιμοποιείται το Loom στο 1.14. Και εδώ έχω αυτά και πρώτα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε το Loom και χρειάζεται κάποια resources και είναι χρειάζεται πρώτα ένα για να δουλέψει χρειάζεστε banners και τέτοια. Τώρα χρειάζεστε γι' αυτό να σκορώσετε spiders στο survival. Και τώρα σκοτώνω το spider. Και κάνω αυτό και και πέθανε και να σκοτώσω αυτό το τελευταίο. Έλα εδώ. Και τώρα θα μπω μέσα για λίγο. Παίρνω το string. Α, επίσης μπορώ να περάσω από slab με sneaking, επειδή τώρα είναι 1,5 block το sneaking. Ενώ πιο πριν ήταν νομίζω 1,75. Πάντως πήραμε λίγο string και πάμε πίσω στο creative. Τώρα αυτό είναι το crafting recipe για το banner και γι' αυτό χρειάζεστε wool. Και για το wool εδώ πέρα λέει sheep μεσίας ίσον wool. Πάμε να το κάνουμε. Πάει. Δεν βγαίνει καθόλου. Πάντως κάνουμε αυτό και πρέπει να μαζέψετε 6 γουλ. Κάνουμε αυτό και ένα τελευταίο, αυτό σε 3. Και όμως γίνεται και να τα σκορώσετε για να πάρετε γουλ. Αλλά ρίχνει και μάτων. Και χρήζεται και sticks και έχουμε αυτά εδώ πέρα. Κάνουμε τα sticks και αυτά. Και το λούμ κραφτάρεται με έτσι με planks και string και πρώτα αυτά μπαίνουν εκεί μέσα. Και τώρα θα κάνουμε ένα banner με τα sticks και τα string. Κάνω αυτό και έχουμε ένα banner και αυτά τα command blocks τα έχω μόνο και μόνο για να μην μπαίνουν mobs σε αυτό εδώ, σε αυτό το κλουβί.
Okay. Και τώρα το loom είναι κάπως, πρέπει να, αυτό είναι το crafting recipe. Κάνουμε αυτό και αυτό και ένα loom. Και τώρα το loom χρειάζεστε dice. Δεν θα σας δείξω crafting recipe, επειδή είμαι σίγουρος ότι ξέρετε το crafting recipe. Και παίρνετε ένα ό,τι θέλετε die. Και κάνουμε αυτό. Εδώ πέρα μπαίνει το die. Εδώ πέρα το banner. Και σας βγάζει πολλά σχέδια. Όπως bricks εδώ πέρα και η σταυρό ή σας δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό είναι, αυτό το βίντεο είναι χρηστικό για όσους δεν ξέρουν να για όσους δεν παίζουν ένα 14. Και εγώ θα πάρω ένα με τούβλο και το ακούσετε αυτό το sound effect. Πρέπει να το ξανακάνουμε. Και κάνει και ένα sound effect. Θα σας αφήνω να το ακούσετε. Ήτανε σαν να, κάτι σαν χαρτί. Και έχει και κάτι banner pattern που είναι, ξέρετε, αυτά εδώ. Και αυτά, δεν ξέρω, αυτά νομίζω δεν μπορείτε να τα πάρετε στο survival. Και έχει flower challenge, creeper challenge, skull challenge, thing και globe. Και παίρνουμε άλλο banner. Δεκαέξι. Και αυτό εδώ γίνεται, αν βάλετε το flower charge, πατάτε αυτό και σας βγάζει, για παράδειγμα, ένα banner με λουλούδι και βάζουμε κι άλλο. Και φυσικά δεν μπορείτε μόνο με brown dye να το κάνετε, απλά εγώ επέλεξα αυτό και κάνουμε creeper charge και βγαίνει αυτό. Με skull challenge βγαίνει αυτό. Με thing βάζει το σήμα του Mojang. Και με globe μία υδρόγειο. Και κάνω αυτό. Και globe έχει. Τώρα μπορείτε να κάνετε όλα τα designs. Αυτό είναι σαν σημαία φαίνεται. Και αυτό δεν μπορείτε μόνο με white panel, αλλά με ό,τι χρώμα θέλετε. Για παράδειγμα, δεν πειράζει τι χρώμα επιλέξετε. Μπορείτε να βάλετε black. Θα πάρω 16, ένα stack black banners και θα βάλω, βάζουμε αυτό και αυτό και τους βάζει πάλι όλα τα χρώματα, απλά τα βάζει με μαύρο. Και αυτό τι είναι? Α, αυτό. Και εγώ θα βάλω βασικά white
για να φαίνεται καλύτερα, επειδή είναι σκουρόχρωμο. Και δεν το μπορείτε με χρωματισμένα μπάτες να το κάνετε. Α, γίνεται. Και πάλι μπορείτε να το κάνετε με χρωματισμένα. Και όχι πάλι αυτό. Και μπορείτε να το ξαναχρησιμοποιήσετε ακόμα και να έχετε χρωματίσει. Έχει αυτό, αυτό. Εγώ θα πάρω και αυτό. Και ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Βάλτε ένα like ή κάντε subscribe μόλις σας τη δύναμη. Και γεια!